έχω πάει σούπερ μάρκετ ποτέ στη ζωή μου. Γιατί? Το έχω σαν αρχή, ξέρω. Πλακιάς. Και άμα συζήσεις με κάποιον, ποιος ψωνίζει? Δεν συζώ με κάποιον, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει. Όταν συζήσεις με κάποιον, δεν έχεις συζήσει ποτέ με έναν άνθρωπο μαζί? Είχαμε άνθρωπο που τα έκανε, ξέρω. Δεν έχεις πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ, ποτέ? Α, δεν είμαι νοικοκύρα. Δεν είναι κακό να πρέπει να είσαι νοικοκύρα για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ με αγχώνει τρομακτικά. Είναι για μένα πολύ μεγάλη, πώς να σου το πω, ταλαιπωρία. Δεν είμαι ευχαριστή. Ψυχοθεραπευτικό είναι? Όχι. Προτιμώ άλλα πράγματα να κάνω. Εντάξει. Και όταν λες νοικοκύρα, δηλαδή θα μαγειρέψεις, θα κάνεις τίποτα? Όχι. Και δεν είμαι άνθρωπος που είχε ποτέ στη ζωή του συγκατοίκηση. Μόνο μια φορά μου έχει συμβεί. Μια φορά? Ναι, εγώ είμαι άνθρωπος που είμαι ελεύθερο πουλί. Έχεις δοκιμάσει να μαγειρέψεις ποτέ έτσι για πίσω ότι θα το κάνω, ρε παιδί μου? Τι, και τι κατέστρεψες? Την πρώτη φορά που είχα δοκιμάσει, έπαθε δηλητηρίαση. Παντρεύτηκες ποτέ? Όχι, βέβαια. Δεν σου κάνω ποτέ πρόταση, γάμο? Κάτι έχει γίνει, αλλά δεν έγινε. Έχεις πει τις σχέσεις ότι ιδανικά θα θέλεις ο σύντροφός σου να έχει παιδιά από προηγούμενη σχέση του? Ναι. Ναι. Παρόλο που φαντάζομαι ότι σαν άνθρωπος είμαι και τρυφερή και υπεύθυνη. Σου προτάθηκε να πας στο Your Face, να γίνεις σε επιτροπή, στην κριτική επιτροπή? Όχι ακριβώς. Όχι. Δεν θες να το λες τώρα? Δεν έχει νόημα τώρα. Και είναι μια χαρά αυτή η εκπομπή και πολύ καλά κάνει που γίνεται. Mm-hmm. Ψυχαγωγική είναι, δεν προσβάλλει κανέναν. Είναι μια χαρά. Όχι, νομίζω ότι είναι και μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Παιδιά, κορίτσια για σπίτι, φίλη μου η Δήμητρα.